Καλησπέρα, νεόφιτε. Νομίζω στο καλό σας διάστημα ήσασταν πίσω στο σκορ. Εκεί που δεν ήσασταν τόσο καλοί, μειώσατε και μπορούσατε. Βάλατε πίσω στην ΑΕΚ έτσι ώστε να φύγετε με θετικό αποτέλεσμα από εδώ. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή μας. Ο στόχος ήταν να μην δεχτούμε γκολ. Δυστυχώς από την πρώτη φάση του παιχνιδιού δεχτήκαμε ένα πέναλτι. Όμως είχαμε αντίδραση. Δυστυχώς δεχτήκαμε και δεύτερο γκολ πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Αλλά όπως είπατε και εσείς, έστω και πίσω στο σκορ με 2-0, εμείς κάναμε το παιχνίδι μας. Προσπαθήσαμε και βρήκαμε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Νομίζω πιο σημαντικές από τον αντίπαλο. Θεωρώ ότι μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπα, είχαμε τις πιο κλασικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Και δυστυχώς βάλαμε μόνο ένα γκολ. Κακά τα ψέματα δεν αλλάζουν πολλά όσον αφορά τον βαθμολογικό πίνακα. Αυτά τα παιχνίδια και υψηλές εντάσεις σας βοηθούν εν ώψη και του κυπέλου. Είσαστε στο κύπελλο, έχετε ένα ελαφρύ προβάδισμα μετά το αποτέλεσμα με τον εθνικό. Έχετε βάλει ψηλά όμπυχη για το κύπελλο. Εννοείται, ο στόχος μας είναι το κύπελλο. Αλλά εντάξει, ο στόχος μας ήταν η εξάδα. Την πετύχαμε, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Εμείς θα παλέψουμε όπως παλεύουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε τις νίκες σε όλα τα παιχνίδια που παίξαμε και αυτό κάναμε και σήμερα. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, δεν τα καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να βάλουμε δεύτερο γκολ και δεχθήκαμε αυτή την ήττα. Και όσον αφορά εσένα προσωπικά, είσαι ως γνωστός δανεικός από τα ΑΠΟΕΛ εδώ στο Ολυμπιακό. Παίρνεις παιχνίδια στα πόδια σου. Πού έχεις τοποθετήσει τον πύχη να επιστρέψεις στο ΑΠΟΕΛ και να μπορέσεις να αγωνιστείς και βέβαια οι κλήσεις στην εθνική ομάδα. Ο προσωπικός μου στόχος, όπως ήρθα φέτος στον Ολυμπιακό, είναι να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου. Αυτός είναι η δική μου άποψη, ότι πρέπει να παίρνω παιχνίδια στα πόδια μου για να αποδείξω και εγώ στον εαυτό μου και στους διάφορους προπονητές ότι μπορώ και αξίζω μια θέση σε οποιαδήποτε ομάδα. Ο στόχος μου είναι να παίζω κάθε παιχνίδι και να γίνομαι καλύτερος και ελπίζω με την νέα χρονιά να με βρει κάπου που θέλω κι εγώ και να πάρω τα παιχνίδια που χρειάζομαι. Και μέσα από τα παιχνίδια, νεόφιτε, αποκτάς και αυτή την εμπειρία, η ψυχραιμία, γιατί σε βλέπουμε να κάνεις παιχνίδια από πίσω, να μην διώχνεις την μπάλα, να προσπαθείς να χτίσεις το παιχνίδι από πίσω, να είσαι ένας έξτρα παίχτης για τους συμπαίχτες σου. Ισχύει αυτό, ναι. Κάθε παιχνίδι σου προσφέρει ηρεμία, σου προσφέρει και ρυθμό και ηρεμία στις κινήσεις. Ειδικότερα σε μια θέση όπως είναι το τερματοφύλακα. Θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά μαζί με τον προπονητή και το προπονητικό team. Προσπαθούμε και μέσω της προπόνησης και μέσω των παιχνιδιών να προσπαθούμε να παίξουμε από πίσω όσο μπορούμε και να δημιουργούμε το build-up από πίσω. Ευχαριστώ πολύ, Νεόφιτε. Ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια.